Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένων στη ΜΕΘ Πέδων του Νοσοκομείου Ρίου, νοσηλεύεται το 8χρονο παιδάκι από την Ηλία που το απόγευμα τη Κυριακή παρασύρθηκε από ασυνείδητο οδηγό με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή του. Βρίσκεται διασωληνωμένο σε καταστολή και αναλγησία. Έχουν ήδη εμπλακεί αρκετέ ειδικότητε που θα χρειαστούν την υποστήριξη του μικρού. Τον ανήλικο ήδη έχουν εξετάσει γιατροί πολλών ειδικοτήτων, όπω πλαστικό χειρουργό, ορθοπαιδική, γνάθοχειρουργική και άλλοι, που υπό τι κατευθύνσει των εδατικολόγων συντονίζουν τι προσπάθειέ του. Παράλληλα, φαίνεται πω το μικρό παιδί σύρθηκε στο οδόστρωμα επί ώρα, καθώ τα ελλείμματα στο δέρμα του είναι τόσο εκτεταμένα που, όπω τονίζουν οι θεράποντε οι γιατροί, εάν καταφέρει να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί μια σειρά από πλαστικές επεμβάσεις για να επανέλθουν τα μεγάλα προβλήματα στο δέρμα του. Είπαμε να περιμένουμε 48 ώρε να δούμε ότι κερδίζουμε τη μάχη για τη ζωή και αν όλα πάνε καλά σίγουρα θα μπει σε μια διαδικασία αρκετών επεμβάσεων και πλαστικών επανορθωτικών χειρουργικών πράξεων με σκοπό την αποκατάσταση των λιμάτων του δέρματος που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το παιδί φέρει θαλαστικά τραύματα στα πόδια και στη μέση, πνευμονικές θλάσεις και μεγάλα ελλείμματα στο δέρμα. Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το τρόσο βαρτορχαίο, έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού, που όχι απλώ παρέσυρε τον 8χρονο, αλλά στη συνέχεια τον εγκατέλειψε εμόφρυτο και βαριά τραυματισμένο στο έδαφος.